Και εδώ χρειάζομαι επιτακτικά την ανάγκη της Αλίκης Κοντζιάς, συναδέλφου μου, για τη διεθνή επικαιρότητα αρθογραφή στον ελεύθερο τύπο. Αλίκη Κοντζιά, είπα κάτι Καλημέρα άλλο. σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Ένας, Τόσο που ένα... απλά θα διευκρινίσουμε ορισμένες Εγώ ένα πτυχές. περίγραμμα, γιατί έχει σημασία τώρα από εδώ και πέρα να δούμε τι έρχεται σύντομα. Ακριβώς. Έρχεται ένας Αρμαγεδόνας, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά. Είναι μια ιστορική μέρα όχι μόνο για τη Βρετανία, αλλά και για όλη την Ευρώπη και ενδεχομένως και παγκοσμίως. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Η Βρετανία δεν είναι μια μικρή χώρα. Έχει δεσμούς με πάρα πολλές χώρες, με την Κίνα, με την Ινδία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρωτίστως. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα. Δεν έφυγε ένας μικρός εταίρος. Φεύγει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μετά από 41 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα δούμε τι επιπτώσεις θα έχει. Διχασμός. Ο Βρετανικός Guardian βγήκε σήμερα με τη λέξη διχασμός, ότι είναι διχασμένη η Βρετανική κοινωνία. Και αυτό το βλέπουμε. Είναι στα όρια του 50-50 το δημοψήφισμα. Φυσικά ο λαός μίλησε, ο λαός θέλει το leave, θέλει την έξοδο. Αλλά από εδώ και πέρα υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που διαφώνησε και αυτό θα φανεί και στα επόμενα εσωτερικά ζητήματα της Βρετανίας. Ας πάρουμε το πρώτο κομμάτι, γιατί είδατε, αναλύσατε πριν πάρα πολύ ωραία το μεγάλο κάδρο. Το μεγάλο κάδρο και τα διεθνή χρηματιστήρια, πέφτει η στερλίνα, πέφτουν όλα τα χρηματιστήρια. Αυτό είναι η πρώτη αντίδραση. Έτσι. Και τώρα θα πάμε να δούμε τις επόμενες, τις πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Εγώ προτείνω να ξεκινήσουμε από τη Σκωτία και από την Ιρλανδία, που ήδη έχουν διαφανεί κάποιες αποσχιστικές τάσεις, προϋπήρχαν, αλλά τώρα πεδίο λαμπρό ανοίγεται. Βεβαίως, είδαμε ότι στη Σκωτία οι Σκοτσέζοι ψήφισαν κατά 72% νομίζω, αν θυμάμαι καλά που το έβλεπα πριν από λίγο, υπέρ της παραμονής, ένα συντριπτικό ποσοστό, γιατί οι Σκοτσέζοι θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να μην θέλουν τη Βρετανία, αλλά θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Οπότε η επόμενη μέρα θα είναι ενδεχομένως η τάση για απόσχηση. Η Νίκολα Στέρτζον, η τοπική πρωθυπουργός, ήδη το είπε, ότι εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Το ίδιο ενδεχομένως θα συμβεί και στην Ιρλανδία, στη Βόρεια Ιρλανδία, που θα θέλει να ενωθεί με την Ιρλανδία, με το ΕΙΡΕ, παρά με την Βρετανία. Θα υπάρξουν τέτοια φαινόμενα. Για να μην μιλήσουμε για τα αποσχιστικά, για τις αποσχιστικές τάσεις που ενδεχομένως να υπάρξουν μέσα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχει διαφανεί, έχουν ακουστεί, ήδη υπάρχουν φωνές από την Ολλανδία, των ευρωσκεπτικιστών. Καταρχήν οι αποσχιστικές τάσεις και κατά δεύτερο λόγο και κύριο βέβαια, ήδη η Λεπέν σήμερα μίλησε για Frexit. Έτσι το είπε καθαρότατα. Ακούσατε. Από το Brexit στο Brexit και από το Brexit στο Frexit της Γαλλίας. Κάθε Ιούνιο-Ιούλιο θα είμαστε εδώ για ένα δημοψήφισμα, μου φαίνεται, από εδώ και στο εξής. Εντάξει, αντέχουμε. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Εμείς εδώ είμαστε στους κραδασμούς εξοικειωμένοι, αν μη τι άλλο. Έχουμε και τις ισπανικές εκλογές που είναι πρώτο μήλον. Έχουμε τις ισπανικές εκλογές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ασχολείται κανείς αυτές τις μέρες λόγω της Βρετανίας, του Βρετανικού δημοψηφίσματος, αλλά είναι την Κυριακή. Είναι πολύ κρίσιμες, ενδεχομένως να υπάρξει ένα αβέβαιο πολιτικό σκηνικό, να μην υπάρχει αυτονομία σε κανένα κόμμα και να χρειαστούν διαβουλεύσεις, να χρειαστεί ίσως ένα σενάριο Πορτογαλίας, θα δούμε. Πάντως και εκεί τα πράγματα δεν δείχνουν σταθερότητα. Αφενός, αλλά αφετέρου, δεν μπορούμε και να ζυγίσουμε πόσο η ισπανική κοινωνία και οι ισπανοί ψηφοφόροι θα επηρεαστούν από τον Brexit. Βέβαια. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το πει. Πώς θα είναι υπέρ της κεντροδεξιάς του Ραχώη, θα είναι υπέρ της ενωμένης αριστεράς, τι θα θελήσουν, ενδεχομένως, σίγουρα μάλλον θα επηρεαστούν. Πάντως, και σίγουρα θα επηρεαστούν και τα επόμενα. Οι επόμενες εκλογές έχουμε μέσα στους μήνες που θα έρθουν, εκλογές στην Ολλανδία, θα γίνουν εκλογές στη Γαλλία το 2017. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ήδη την Τρίτη, νομίζω, συναντώνται επιγόντως Μέρκελ και Ολάντ, για να δουν τι γίνεται με αυτόν τον περίφημο γαλλογερμανικό άξονα και αν μπορούν να τον αναθερμάνουν,
ακόμα περισσότερο για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις διαλυτικές τάσεις. Μου δίνεις μια πολύ ωραία αφορμή. Παρέλειψα, υπήρχε έκτακτη είδηση νωρίτερα και παρέλειψα λόγω του ηρμού να αναφέρω την τελευταία πρόθεση της Άγγελας Μέρκελ. Είναι το breaking που είχαμε ετοιμάσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, η Μέρκελ έχει ζητήσει την επιτάχυνση της διαδικασίας του Brexit, να γίνουν δηλαδή όλα γρήγορα, και αυτό είναι ίσως αλίκικοντς για μία απάντηση στο πώς θα αντιδράσει το Βερολίνο. Ο ευσεβής πόθος είναι να πάρει το μήνυμα το Βερολίνο και η ηγεσία της Ευρώπης και να αλλάξει την πολιτική της. Αυτό είναι το ιδεατό. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πιο ρεαλιστές που λένε ότι η απεναντίας θα σκληρύνει. Αυτό θα είναι μια δυσάρεστη επίπτωση, γιατί είδαμε ότι από την σκληρή Ευρώπη, από ένα σκληρό πυρήνα, άρχισε να δημιουργούνται διαλυτικές τάσεις, άρχισε να γιγαντώνεται ο λαϊκισμός, ο ευρωσκεπτικισμός. Αν η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν δείξει ψυχραιμία σε μια πολύ μεγάλη κρίση, σε έναν αρμαγεδόνα, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, τότε ίσως θα έχουμε ακόμα χειρότερα. Θα υπάρξουν και άλλα exit, ενδεχομένως. Δεν θέλω να είμαι προάγγελος κακών, αλλά... Όχι, αλλά η πορεία έχει κινήσει τώρα και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα. Οι Βρετανοί μίλησαν και επηρεάζουν όλη την Ευρώπη, όπως βλέπουμε. Προτείνω να περάσουμε λίγο και σε μια κριτική αξιολόγηση της ευρωπαϊκής ηγεσίας. Εγώ εντυπωσιάστηκα από αυτό το πρωινό ανάθεμα που εξαπέλυσε ο κύριος Γκάμπριελ. Το έγραψε στο Twitter, νομίζω. Ναι. Είπε ανάθεμα, μέρα που ξημέρωσε. Βέβαια, γιατί του ήρθε λίγο απότομα ίσως. Η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι ηγέτες της Ευρώπης, δεν είχαν ακριβώς plan B. Δηλαδή, εύχονταν να μην συμβεί το Brexit και είχαν στηρίξει πάρα πολύ σε ευσεβείς πόθους όλα αυτά τις ευχές τους. Δεν είχαν ακριβώς ένα πλαίσιο που θα κινηθούν σε περίπτωση που συμβεί το Brexit. Οπότε τώρα είναι λιγάκι, τους έχει κοπεί η ανάσα. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει η ηγεσία της Ευρώπης τις επόμενες μέρες. Είπαμε, ευχόμαστε να δείξουν ψυχραιμία και να αντιμετωπίσουν σωστά τις καταστάσεις. Ψυχραιμία οπωσδήποτε απαιτείται και καθαρή σκέψη απαιτείται και εγωισμοί δεν χρειάζονται, αυτά που κυριαρχούν δηλαδή. Βεβαίως. Να πούμε εδώ, δεν ξέρω αν το είπατε αρκετά νωρίτερα, ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα, η Μέρκελ βέβαια βιάζεται όπως είπατε πριν, αλλά θα χρειαστεί ένα διάστημα, δηλαδή δεν φεύγουν αύριο οι Βρετανοί, έτσι, δεν αποχωρούν, δεν παίρνουν τις βαλίτσες τους οι ευρωβουλευτές, ας πούμε, να φύγουν με το μια διετία, μια καθαρή διετία. Μια διετία επιβάλλεται μέσα από την συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα, αν αποφασιστεί μια επιτάχυνση, αυτό θα το αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν είναι θέμα μόνο της κυρίας Μέρκελ, θα δούμε. Πάντως χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογής, όπου θα γίνουν πάρα πολλές επαφές. Οι επαφές ενδεχομένως να γίνουν με έναν άλλον πρωθυπουργό και όχι με τον κύριο Κάμερον, ο οποίος μάλλον την έχει πατήσει εδώ. Όχι πως τον κατηγορούμε γιατί έκανε το δημοψήφισμα που είχε υποσχεθεί, αλλά και εκείνος ίσως δεν χειρίστηκε όσο έπρεπε ψύχρεμα όλη αυτή την τάση του ευρωσκεπτικισμού στην Βρετανία. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον ένας άλλος πρωθυπουργός θα χειριστεί τις καταστάσεις που θα προκύψουν στα επόμενα 2 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι πολύ άμεσα αντέδρασε ο Κάμερον και ανακοίνωσε και την παραίτησή του. Νομίζω. Γιατί θα ήδη είχε αρχίσει ο Φάραντς να φωνάζει και να ζητά και την παραίτηση. Και υπάρχει και το 1/3 περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, των Τόρις, του Συντηρητικού Κόμματος, που είναι ακραίοι ευρωσκεπτικιστές. Δώσε μας λίγο το στίγμα του εσωτερικού πολιτικού σκηνικού. Για τον Μπόρις Τζόνσον λίγα πράγματα ξέρουμε, γιατί έχει αυτή τη φράτζα την έξαλλη. Την περίεργη, το μαλάκι που μοιάζει με τον Τραμπ, έτσι, μοιάζει με τον Τραμπ. Έχει αυτοταυτιστεί και ο ίδιος, το λέει δημόσια δηλαδή. Έχουν και γιατί το ίδιο, μαλάκι, έτσι λίγο. Έχουν έναν αέρα κοινό. Είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Αυτή τη στιγμή ναι. Μακροπρόθεσμα δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Πόνταρε πάρα πολύ στην έξοδο. Άφησε τα πάντα πίσω, τον εγκατέλειψε το Δήμο του Λονδίνου προκειμένου να ασχοληθεί με το Brexit. Κέρδισε. Είναι αυτή τη στιγμή ο νικητής. Ίσως θα είναι, αν τον θελήσει και το κόμμα, να είναι και ο επόμενος ηγέτης των συντηρητικών. Όπως είπαμε πριν, υπάρχει διχασμός και μέσα στο συντηρητικό κόμμα, πέρα από τα υπόλοιπα κόμματα.
Θα πιεστεί ο Κάμερον, ήδη έχει αρχίσει να πιέζεται πολύ καιρό πριν, και παρά την επιστολή που έστειλαν χθες το βράδυ ευνηδίως κάποιοι ευρωσκεπτικιστές και του ζήτησαν να παραμείνει ώστε να χειριστεί, να έχει τη διαχείριση της κρίσης σε περίπτωση Brexit, εκείνος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να μείνει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον Οκτώβρη συνήθως γίνεται και το συνέδριο του κόμματος, το ετήσιο συνέδριο. Εκεί μάλλον θα παραιτηθεί και θα αναδειχθεί ένας νέος ηγέτης. Αν είναι ο Τζόνσον, θα το δούμε. Είναι ένας άνθρωπος αρκετά έξυπνος, αρκετά ικανός και εφραδής, αρκετά λαϊκιστής, μάλλον πάρα πολύ λαϊκιστής. Αγαπάει την αρχαία Ελλάδα, να πούμε και κάτι. Αλήθεια. Ναι. Γνωρίζει μάλιστα, όπως λέει, και αρχαία ελληνικά, γιατί τα έχει διδαχθεί στο πανεπιστήμιο. Κατά τα άλλα, υπάρχουν και πολλά άλλα σημεία τα οποία, αν είναι αυτός ο Πρωθυπουργός, θα τον μάθουμε καλύτερα από τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο, λοιπόν, όλα αυτά θα αλλάξουν. Περιμένουμε να δούμε τώρα και άλλες αλλαγές, γιατί αυτά τα μεγάλα και τα βαθιά ζητήματα δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε αυτές τις πρώτες ώρες και ημέρες στο βάθος τους. Δηλαδή, τι θα γίνει με επιχειρήσεις. Τι θα γίνει με τη Ryanair, ας πούμε, είναι το πρώτο που εμείς εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε πολύ καλά. Λόγω των φθηνών εισιτηρίων, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Μάλλον θα χρειαστούν πάρα πολλές σύνοδοι κορυφής με τη γραφειοκρατία της Ευρώπης. Σίγουρα θα αναπροσαρμοστούν και όλα τα εισιτήρια και οι αεροπορικές. Θα γίνει μια μεγάλη, ένα ντόμινο εξελίξεων στον οικονομικό τομέα. Εμάς μας ανησυχεί, σαν Ελλάδα, το τι θα γίνουν οι Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Οι φοιτητές μας που είναι πάρα πολλοί. Οι εργαζόμενοι που είναι πάρα πολλοί και νέοι που έφυγαν τα τελευταία χρόνια της κρίσης και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο. Όλοι έχουμε στο οικογενειακό μας και φιλικό μας περιβάλλον έναν άνθρωπο που ζει και εργάζεται στην Βρετανία και ξέρουμε πολύ καλά την αγωνία τους. Και όλα αυτά επηρεάζονται και από τις νομισματικές ισοτιμίες. Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου. Σήμερα παίρνουμε μια πολύ γερή γεύση από τη μεγάλη πτώση της στερλίνας. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Αλίκη Κοντζιά. Καλή συνέχεια. Πολύ δουλειά για να κλείσετε πολύ δουλειά και το Σαββατοκύριακο ακολουθεί. Ναι. Είστε επανειδήν.